Μαρία, να ξεκινήσουμε από σένα και από το προεκλογικό μανιφέστο πριν από λίγο του Ερντογάν, με αναφορές σε άλωση και, στη Μεγάλη Τουρκία. Ένα μανιφέστο το οποίο, Ματίνα, είχε μπόλικη ιστορία, πολλές αναφορές για ένδοξους προγόνους, υποσχέσεις για Μεγάλη Τουρκία, αλλά σχεδόν τίποτα χειροπιαστό και πιστικό για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μετά τις εκλογές. Παρουσίασε λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν το μανιφέστο του κόμματός του σήμερα για τις εκλογές και όπως συνηθίζει, όπως πάντα, ξεκίνησε από το σελτζουκικό παρελθόν της Τουρκίας, μετά πήγε στο Μωάμεθο Μπορθητή που άνοιξε, όπως είπε, μια καινούργια εποχή με την άλωση της πόλης και έφτασε μέχρι το δικό του επίτευγμα, το οποίο ποιο είναι, η Αγία Σοφία, το οποίο το λέει συνεχώς. Το μοναδικό ίσως για το οποίο θεωρεί ο ίδιος ότι μπορεί να συγκριθεί με την ιστορία και τους προγόνους του. Το προβάλλει λοιπόν συνεχώς αυτό, γιατί θεωρεί ότι είναι το πιο δυνατό, απευθύνεται στο θρησκευτικό συνέστημα του λαού και έπονται τα καράβια, τα αεροπλάνα και όλα αυτά τα ντρόν που φτιάχνει και η αμυντική βιομηχανία, γιατί θέλει να απευθυνθεί, όπως είπαμε, στο θρησκευτικό αίσθημα. Δεν μπορεί δυστυχώς να μιλήσει, αυτό του καταλογίζει η αντιπολίτευση, δεν μπορεί να μιλήσει για τα καυτά και ουσιαστικά προβλήματα του λαού του, όπως είναι η οικονομία. Υπόσχεται μόνο Μεγάλες Τουρκίες. Βέβαια, υποσχέθηκε και πάλι μια σειρά από πράγματα, μονοψήφιο πληθωρισμό, οικονομική ευημερία, αλλά αυτά τα λέει από πέρυσι, ότι φέτος θα ήταν η Τουρκία με μονοψήφιο πληθωρισμό. Και βέβαια πολλά μεγάλα λόγια, πάρα πολλά μεγάλα λόγια και σήμερα που δείχνουν ότι έχει χάσει μάλλον την επαφή με το λαό του, όπως τον κατηγορούν οι αντιπαλοί του και όπως δείχνουν βέβαια και οι δημοσκοπήσεις. Τη διαπίστωση αυτή λοιπόν κάνουν σχεδόν όλες οι έρευνες, δείχνουν να οριακά έστω τον Κιλιτσδάρογλου να κερδίζει, αλλά σίγουρα δείχνουν τον Ερντογάν να χάνει. Ακόμη και τον Bloomberg έγραψε ότι η επανεκλογή του Ερντογάν δεν θεωρείται καθόλου σίγουρη. Και ως βασικός λόγος αναφέρεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις η οικονομία. Δεν καταφέρνει λοιπόν, φαίνεται, ο Τούρκος πρόεδρος να πείσει πια. Μιλά για άλλα πράγματα, μιλά για οράματα, μιλά για μεγάλα έργα, τα οποία όμως δεν φέρνουν ανακούφιση στο λαό του. Μάλιστα. Και κάπως έτσι έχουμε επιστροφή στη ρητορική πρώτων σεισμών. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Τούρκος πρόεδρος. Geçmişte bu coğrafyada teşebbüs edilemez denilen ne varsa hepsinin de gerçekleşebileceğini gösterdik. Darbecilerin hüsrana uğratılmasından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ve sınır ötesi harekatlara kadar her konuda bunun örnekleri var.